Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, το Μοτόρι Κρήτη. Και όταν λέω κανάλι μας, στην πραγματικότητα ανήκει σε όλους μας. Τα παιδιά που μας συντροφεύουν στα βουνά και εσείς που απλά παρακολουθείτε. Σήμερα σκοπός μας είναι να κάνουμε τη διαδρομή Ηράκλειο, Σύμη, Οροπέδιο Λάπαθος, Οροπέδιο Καθαρό και να συναντήσουμε άσφαλτο στο Οροπέδιο Λασιθίου. Συνήθως κυνηγάμε κορφές με μοναδική θέα, όπως και εδώ. Καλώς τον! Το πρώτο καφεδάκι στη Σύμη, που όπως ακούτε το κέρασε ο καινούργιος μουσουλμάνος. Όχι. Έλα, κερνάμε καφέ. Μόνοι σας ήρθατε. Ξεκινάμε λοιπόν και μετά από μερικά χιλιόμετρα άσφαλτο στρίβουμε δεξιά για αεροπέδιο Λάπαθου. Η περιοχή είναι ευλογημένη με την ύπαρξη νερού και γι' αυτό η διαδρομή μας πολλές φορές είναι μέσα σε δάση. Ο δρόμος μια χαρά για τις μοτοσυκλέτες μας και ίσως και για 4x4. Τα υπόλοιπα οχήματα απλά θα τα ταλαιπωρήσετε, αλλά μπορείτε να φτάσετε και με αυτά. Πολλές φορές με ρωτάνε οι φίλοι αν μπορούν να ακολουθήσουν, αν οι μηχανές τους θα τα καταφέρουν να φτάσουν. Αυτό που έχω να πω με τη μικρή μου εμπειρία είναι ότι έχω πάθει σοκ με το τι έχω δει να ταξιδεύουν στα βουνά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην παρέα είχαμε ένα βεστρό με λάστιχα δρόμου. Ο Γιάννης λοιπόν είχε τα χέρια και τη θέληση να έρθει μαζί μας στους δρόμους που βλέπετε. Μετά θυμήθηκα βέβαια ότι πριν 12 χρόνια είχα κάνει την ίδια διαδρομή με το δικό μου βεστρό. Στην προηγούμενη βόλτα είχαμε και ένα κλέ 500 με το Μάνο που τα πήγε περίφημα. Αν νομίζετε ότι χρειάζονται πολλά χρήματα, έχω να σας πω ότι με 2-3 χιλιάρικα παίρνετε ένα απλό, παλιό μηχανάκι που με λίγα χρήματα το κάνετε έτοιμο για τις διαδρομές. Και να πέσεις, τα χιλιόμετρα είναι λίγα. Η ζημιά που θα πάθουν είναι μηδαμινή. Φανταστείτε ένα Αφρικα 1100 να πέσει και να σπάσει κάτι. Άρα θέλουμε ένα μικρό, ελαφρύ μηχανάκι, όσο το δυνατόν πιο απλό. Επίσης, όσο πιο λίγα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη έχουν, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να χαλάσουν. Και το να χαλάσει κάτι στο βουνό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ άσχημο. Το οροπέδιο της Λαπάθου βρίσκεται περίπου 77 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου και 36 χιλιόμετρα δυτικά της Ιεράπετρας. Είναι ένα μικρό αλλά γραφικό οροπέδιο στη σκιά των λασιθιώτικων βουνών και ανάμεσα στις καταπράσινες πλαγιές του Σελάκανου και της Σύμης. Σε ένα σημείο υπάρχουν αρκετά πέτρινα παγκάκια και τραπέζια, ενώ εδώ υπάρχει και ένα πολύ όμορφο ξοκλήσι των Αγίων Αποστόλων.
Και άμα έχει το κινητό, θα πάρει. Αγρότη. Ωραία διαδρομή, μ' αρέσει. Υπογραφική τοποθεσία για μηχανές. Μια αγριάδα. Είναι εκεί μες στη μέση που κάνει αυτό το τρίγωνο. Εκεί μια φωτογραφία και φαίνονται πάνω όλα. Είναι ωραίο, είναι. Δεν είναι ζώρικο. Όχι. Πολύ ωραία ήταν. Ήτανε, δεν είναι καθόλου ζώρικο. Παιδιά, από μένα πάρτο. Δεν ήταν ζώρικο. Είναι light. Εσύ έχεις καλό μηχανάκι. Είναι light. Ναι, καλά, εντάξει. Από εδώ πέρα το πάρετε. Εκτός από το σκάσο. Από εδώ πέρα το πάρετε. Καλό. Η πορεία μας συνεχίζεται στο άγριο πετρώδες έδαφος των λασιθιώτικων βουνών. Σε λίγο συναντούμε στο βάθος ανατολικά την Ιερά Πέτρα και αρχίζουμε να κατεβαίνουμε ώστε να βρούμε το δρόμο για το οροπέδιο Καθαρού. Το Μεταξοχώρι είναι ένα μικρό χωριουδάκι που συναντάμε στη διαδρομή μας. Ο δρόμος μας έφερε μπροστά σε μια εκπληκτική ταβέρνα, κάτω από πλατάνια με παγωμένο γάργαρο νερό. Η ταβέρνα της Αγίας Παρασκευής είναι ένα σημείο που θα έπρεπε να επισκεφτείτε και να δοκιμάσετε αυθεντικές κρητικές γεύσεις. Οι άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι, και μετά από τις μπύρες που μας κεράσανε, αποφασίσαμε ότι ο προορισμός της Ελάκανου που σκεφτόμασταν έπρεπε να αναβληθεί γιατί χαλαρώσαμε πάρα πολύ. Μάνο, πού σε φέραμε, ρε φίλε, πού σε φέραμε. Σ' αγαπώ πολύ. Μπράβο, μπράβο.
Εσύ ακόμη έχεις βενζίνη? Οροπέδιο καθαρού λοιπόν μπροστά μας και ξεκινάμε. Το Καθαρό είναι ένα πανέμορφο τοπίο της Κρήτης, διαφορετικό από τα συνηθισμένα τουριστικά μέρη του νησιού. Το καλοκαίρι εδώ μπορείτε να βρείτε δροσιά, ακόμη και κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Αξίζει να περπατήσετε ανάμεσα στις ξερολιθιές, τις μηλιές και τους γιγάντιους πρίνους, αλλά και να ανακαλύψετε τα τριγύρω βουνά. Στο οροπέδιο γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα από τους παλαιοντολόγους, καθώς από το 19ο αιώνα έχουν βρεθεί απολιθώματα από νάνους υποπόταμους και ελέφαντες, που χρονολογούνται γύρω στα 500.000 χρόνια πριν. Το γεγονός αυτό ενισχύει την πεποίθηση ότι το Καθαρό κάποτε ήταν λίμνη όπου κατέφευγαν τα ζώα αυτά. Έπειτα από αρκετά χωμάτινα χιλιόμετρα φτάσαμε στο οροπέδιο Λασιθίου. Η βόλτα των 200 περίπου χιλιόμετρων είχε σχεδόν τελειώσει, όταν αποφασίσαμε ότι ένα καφεδάκι παραλιακά στον Ανισαρά, σε ένα υπέροχο μαγαζί, ήταν ιδανικός προορισμός για να κλείσουμε αυτή την υπέροχη εξερεύνηση. Ελπίζουμε να έρθετε στην παρέα μας ή να σας συναντήσουμε στα βουνά.